Το πρόβλημα των σκουπιδιών στο νομό Ηλίας και ιδιαίτερα στον πύργο τα τελευταία χρόνια είναι έντονο. Όμως διαφαίνεται λύση για την διαχείρισή τους. Θα κινδυνεύουν τα παιδιά μας, οι ζωές μας. Είναι τεράστια δυσφήμιση για την πόλη μας, για την Ελλάδα, γιατί καταφθάνουν περίπου 1 εκατομμύριο τουρίστες στην πόλη μας. Αηδία. Έσχος για τα σκουπίδια. Έχουμε βρωμίσει τώρα τόσο καιρό. Ελπίζουμε να αλλάξει κάτι. Η κοινωνία πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό και γενικά η κυβέρνηση να το διευθετήσει το θέμα. Ενδιάμεση λύση είναι η λειτουργία σύντομα του ΧΙΤΗ και της μονάδας μηχανικής διαλογής στη θέση 30 φιλιά κοντά στην Αμαλιάδα. Τις εγκαταστάσεις στην περιοχή που θα ολοκληρωθούν με σύγχρονες προδιαγραφές επισκέφθηκε και ενημερώθηκε για την εξέλιξη του έργου ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ξεκινάμε για να αρχίσει να μαζεύεται αυτή η κατάσταση, διότι εδρομολογούμε 2-3 πράγματα. Έχουμε αυτή τη διαδικασία, έχουμε τη μεταφορά 10.000 τόνων στην Ετωλακαρανία, ώστε η άνοιξη να βρει την περιοχή σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό και παράλληλα δουλεύουμε τη λύση την οριστική. Όπως είπε ο κ. Κουρουμπλής, είναι μια ενδιάμεση λύση μέχρι να κατασκευαστεί το σύγχρονο εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων στο νομό Ηλίας, που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα. Πρώτη ενέργεια ήταν να πείσω τους δημάρχους της Ετωλακαρανίας να αναλάβει και πάλι η Ετωλακαρανία να δεχτεί 10.000 τόνους σκουπίδια. Δεύτερον, προχωρεί η ενδιάμεση λύση, ολοκληρώνεται ο ΧΙΤΗ στην 30 φυλιά. Η οριστική λύση είναι η δημιουργία του εργοστασίου. Είτε θα είναι δημόσιος φορέας, είτε θα είναι ΣΔΙΤ, άμεσα θα αποφασιστεί. Ίσως και μέσα στο Γενάρη. Για να κερδίσουμε χρόνο. Σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο του Πύργου, μετά από τις παρεμβάσεις των δημάρχων του νομού, ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών ανέλυσε το χρονοδιάγραμμα του έργου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Οι γυναίκες και